κύριο Φρέντ Μελέρης. Ναι! Μόλις ανακοινώνεται το όνομα του Φρέντι Μπελέρη στα γραφεία της Ομόνιας, τη Χιμάρα ξεσπούν σε πανηγυρισμούς μέσα σε φορτισμένο κλίμα συγκίνησης. Είναι πάρα πολύ συγκινημένος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση. Η μητέρα μου επίσης είναι συγκινημένη για όλο αυτό που κράτησε όρθια 11 μήνες τώρα. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τον Πρωθυπουργό. Η επιλογή του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής αντιμετωπίζεται από τη μειονότητα ως ένα μήνυμα στήριξης του αγώνα τους. Είναι πάρα πολύ συμβολικό μήνυμα, ένα σπουδαίο μήνυμα. Το πρωί ο γιος του Πέτρος, συνοδευόμενος από τον πρώην Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Άκουσα με χαρά την επιλογή του για να είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Δεν το βλέπω μέσα σε στενά εθνικά όρια. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους, να φωτίσει και τους υπευθύνους όπου βρίσκονται, σε όποιο σημείο της γης, ώστε η ελευθερία να είναι ένα δώρο στον άνθρωπο που έδωσε ο Θεός. Θα μεταφέρω ένα μήνυμα στον πατέρα μου, της πίστης και της ευλογίας του. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Έντι Ράμα πέρασε στη Βουλή ρύθμιση για την αποσυμφόρηση των φυλακών με χορήγηση αμνηστίας σε περίπου 1.000 κρατούμενους. Προϋπόθεση να μην ασκήσουν έφεση και η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση να μετατραπεί σε τελεσίδικη. Αν και ο εκλεγμένος Δημαρχός Χιμάρας ανέφερε πως δεν θα κάνει χρήση του μέτρου και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αθώωσή του. Με τον Αλβανό Πρωθυπουργό να δηλώνει πως εκλογές στη Χιμάρα θα προκηρυχθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν πρέπει μετά την απόφαση του εφετείου. Στο τέλος. Ο ελληνισμός θα κερδίσει. Στο τέλος θα αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ένοχοι. Η πλευρά Μπελέρη πλέον αναμένεται να ασκήσει έφεση και θα περιμένει να οριστεί η ημερομηνία της εκδίκασης της δίκης σε δεύτερο βαθμό.